Οι εικόνες έντασης έξω από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά την εγκατάσταση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας προκαλούν αντιδράσεις. Κλούβες της αστυνομίας παραταγμένες επιχειρούν να παρακάμψουν τους φοιτητές που αντιδρούν, ενώ στη διάρκεια της έντασης γίνεται χρήση χημικών, καταγράφονται βία επεισόδια, ενώ σημειώνονται σύμφωνα με πληροφορίες και τραυματισμοί. Είναι πραγματικά λυπηρό, διότι αντί να έχουμε το δημοκρατικό διάλογο σαν βάση επίλυσης των ζητημάτων μέσα στα ιδρύματα, έχουμε ένα μοντέλο αυταρχικό, ένα μοντέλο επιβολής βίας, το οποίο εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς σε όλες τις κατευθύνσεις. Είναι τραγικές οι εικόνες που είδαμε χθες έξω από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εν μέσω εξεταστικής περίοδου, οι φοιτητές προσπαθούν να διαβάσουν και να συμμετέχουν στην εξεταστική τους και ξαφνικά εμφανίζονται δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες θέλουν να εγκαταστήσουν τους όποι την Πανεπιστημιακή Αστυνομία μέσα στο ΕΚΠΑ. Τόσο ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης όσο και ο πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου καυτηρίασαν τα όσα συμβαίνουν, σχολιάζοντας ότι εν μέσω εξεταστικής περίοδου η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί κάθε άλλο παρά τιμά το Ελληνικό Πανεπιστήμιο ως θεσμό. Αυτό δεν είναι μια εικόνα η οποία περιποιεί τιμή για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Ούτε οι κλούβες, ούτε η διαρκής αστυνομική παρουσία θα λύσει τα προβλήματα στο Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές οι ίδιοι θα πρέπει να περιφρουρήσουν τις ελευθερίες μέσα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, μαζί με τους δασκάλους τους και όλους τους εργαζόμενους, διότι θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται καμία αστυνομία για να υπάρχουν αξιοπρεπείς χώροι. Πραγματικά αναρωτιέμαι για τη σκοπιμότητα αυτής της επίθεσης των ΜΑΤ στους φοιτητές. Είδαμε γεγονότα τα οποία πραγματικά προκαλούν απορία. Είδαμε αστυνομικούς να χτυπούν σε ευθεία βολή φοιτητές οι οποίοι τραυματίστηκαν, θα έλεγα, αρκετά σοβαρά από τις συγκεκριμένες ενέργειες και πραγματικά νιώθω μεγάλη θλίψη και απογοήτευση για τη στάση της πολιτείας και της αστυνομίας εν μέσω της εξεταστικής περίοδου. Οι Πριτάνεις που ήδη έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία κάλεσαν την κυβέρνηση και την Υπουργό Παιδείας να προστατεύσει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και να στηρίξει με χρηματοδότηση και προσωπικό τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, σχολιάζοντας ότι τα πανεπιστήμια δεν είναι χώροι ανεξέλεγκτης δράσης και πως στις όποιες παράνομες και καταδικαστές πράξεις έχει δικαιοδοσία να παρέμβει η αστυνομία και πως τα όργανα του Πανεπιστημίου γνωρίζουν καλά πως να διασφαλίζουν την ασφάλειά τους.